Ρεσάλτο των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού σε δύο πλοία που κινήθηκαν ύποπτα στα νυχτά τη Κρήτης, αποκαλύπτει τα σχέδια των λαθρεμπόρων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το νησί ω ενδιάμεσο σταθμό στη διακίνηση αδασμολόγητων τσιγάρων. Τα τελευταία 24 ώρα με εναέρια και πλωτά μέσα το λιμενικό έστεισε καρτέρι στη ρότα των λαθρεμπόρων στο Μυρτό Πέλαγο, παρακολουθώντα το ίχνο του πλοίου Κανάρη, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίε ότι έκρυβε στα μπάρια του ένα ακόμη μεγάλο φορτίο λαθρέων τσιγάρων. Στη διάρκεια τη επιχείρηση, στην οποία κλήθηκε να συμμετέχει και περιπολικό σκάφο από το λιμεναρχείο Χανίων, το Κανάρη εγκλωβίστηκε και υποχρεώθηκε να δέσει στη Μήλο. Εκεί, κομμάτω του λιμενικού έκαναν φίλο και φτερό τα αμπάρια. Όπω διαπιστώθηκε, μετέφερε έξι νταλίκε χωρί παραστατικά. Σε τρία από τα βαρέα οχήματα βρέθηκαν κυβότια με τσιγάρα, χωρί κανένα νόμιμο παραστατικό. Η καταμέτρηση του φορτίου συνεχίζεται, ενώ άνδρες του υπολοιμεναρχείου τη Μήλου συνέλαβαν τα επτά μέλη του πληρώματο. Στη διάρκεια όμω τη ίδια επιχείρηση, στο θαλασσιοχώρο χώρο ανοιχτά τη Κρήτη, εντοπίστηκε και δεύτερο τσιγαράδικο. Πρόκειται για το πλοίο Σένιαν Κένα, το οποίο, όπω προκύπτει με βάση τα συνοδευτικά του έγγραφα, είναι έμφορτο με περισσότερα από 2.000 χαρτοκιβώτια τσιγάρων, τα οποία φορτώθηκαν από το λιμένα μπαρ του Μαυροβουνίου. Τελικός προορισμός του πλοίου φαίνεται να ήταν η φαμαγκούστα της αμοχώστου στην Κύπρο. Και σε αυτή την περίπτωση συνελήφθησαν τα μέλη του πληρώματος και τα δύο πλοία έφεραν σημαία τόγκο, ενώ οι συλλήψεις μέχρι στιγμή για τη συγκεκριμένη υπόθεση φτάνουν τις 13.